Είμαστε στην ευχάριστη θέση και χρονικά στιγμή να αναγγείλουμε την έναρξη λίγες μέρες της Πελοπόννησος Expo 2024 στο κέντρο της Πελοποννήσου, στην Αρκαδία, στη ΒΠΕ Τρυπόλη, στο κτίριο Γαία. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας μαζί με εκπροσώπους της περιφέρειας Πελοποννήσου και των υπολείπων επιμελητηρίων της Πελοποννήσου σχετικά με την έκθεση Πελοπόννησος Expo 2024. Η έκθεση θα λειτουργήσει από τις 10 έως τις 14 Απριλίου στο κτίριο της ΓΕΑ στη ΒΠΕ Τρίπολη. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Τετάρτη 10 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα. Εγώ θέλω να κάνω γνωστό ότι η έκθεση σχεδόν έχει γεμίσει. Σχεδόν. Θα έχουμε μια κάλυψη γύρω στα 4.300 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου εκτός διαδρόμων. Οι μερίδες που θα γίνουν παράλληλα θα αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Θα υπάρχει μια ημερίδα που αφορά την εστίαση όσο αφορά την διατροφή και υπάρχει και μια ημερίδα που θα γίνει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο έχουμε και την αιγίδα. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους, εκτός Πελοπόννησου, λέω σε εισαγωγικά ξένους εκθέτες, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα. Οπότε οι πολυπληθείς επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δούνε τάσεις οι οποίες είναι παράλληλες με την καινοτομία και να παραλύσουν τις δικές τους πρακτικές με πρακτικές που θα δουν από νέους εκθέτες για να μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, θέλω να πω όμως τη σημαντικότητα αυτών των περιφερειακών εκθέσεων, γιατί είναι ίσως από κάποιους παρεξηγημένες. Κάποιοι επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα ή την τύχη ή την συγκυρία που έφερε η ζωή να εκθέτουν τα προϊόντα τους σε κλαδικές εκθέσεις των μεγάλων κέντρων των αστικών ή ακόμα και στο εξωτερικό. Υπάρχει όμως μια συντριπτική πλειοψηφία μικρών και μικρομεσαίων μελών μας, οι οποίοι κατοικοεδρεύουν και επιχειρούν στα στενά όρια της Αρκαδίας ή των άλλων νομών και γενικότερα της Πελοποννήσου. Να είστε σίγουροι ότι αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν πώς και πώς αυτές τις εκθέσεις και μέσω αυτών των εκθέσεων προβάλλονται. Οπότε να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς και την Περιφέρεια και το Υπουργείο και την Κεντρική Ένωση και όλους που προανέφερα που πραγματικά στηρίζουν αυτές τις εκθέσεις γιατί νιώθουν το ενδιαφέρον του μικρού επιχειρηματία να εκθέσει τις υπηρεσίες του ή τα προϊόντα του. Σας περιμένουμε στα εγγένεια την Τετάρτη 10 Απριλίου 7 το απόγευμα στο κτίριο ΓΕΑ στην είσοδο της βιομηχανικής περιοχής Τρυπόλεως. Η Πελοπόννησος Expo έχει κερδίσει πλέον τη θέση της ως μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις στην Ελλάδα. Στην Πελοπόννησος Expo ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να γευτεί την πελοποννησιακή κουζίνα μέσα από εκδηλώσεις μαγειρικής που θα πραγματοποιηθούν στην ειδική κατασκευή παραδοσιακό παντοπολείο το οποίο θα θυμίζει η γειτονιά της Πελοποννήσου. Η Πελοπόννησος Expo είναι μια εξαιρετικά σημαντική έκθεση, μια έκθεση η οποία μετά από 8 χρόνια παρουσίας θεωρούμε πλέον ότι αποτελεί θεσμό και μόνιμα θα υπάρχει ως η κύρια έκθεση που διοργανώνεται στην γεωγραφική Πελοπόννησο. Με τα λογική αυτή είναι αυτονόητη η στήριξη που δίνει η Περιφέρεια και με την αιγίδα της και με την οικονομική της υποστήριξη και ο σκοπός είναι να μπορέσει να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη στην Πελοπόννησο και να διασφαλίσουμε ότι θα θεσμοθετηθεί, κύριε Πρόεδρε, και θα είναι μια σταθερή έκθεση αποκτώντας πανελλήνια εμβέλεια. Για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι διοργανώνεται από τα 7 επιμελητήρια της Πελοποννήσου, αποκτώντας έναν υπερτοπικό χαρακτήρα, τον οποίο θέλουμε να διατηρήσει, και με την ευκαιρία αυτή να καλωσορίσουμε και τα άλλα δύο επιμελητήρια, το ένα που εκπροσωπείται εδώ πέρα φυσικά και το επιμελητήριο Ηλίας που δεν είναι εδώ σήμερα. Τη θεωρούμε μια σημαντική ευκαιρία για προβολή των επιχειρηματιών αλλά και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Πελοποννήσου. Θα με συγχωρήσετε αν κάποια στιγμή λέω Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι επεκτημένη ταχύτητα. Διότι έτσι πλέον σταθεροποιούμε την Πελοπόννησο σαν μια έδρα νέων επιχειρήσεων. Διαπιστώνεται όλες και όλοι ότι η Πελοπόννησος είναι έδρα νέων σημαντικών επιχειρήσεων, ξεκινώντας από τις φαρμακοβιομηχανίες, τις αυξανόμενες φαρμακοβιομηχανίες που εκαθίστανται στην βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης. Όμως θέλουμε να σταθεροποιήσουμε την Πελοπόννησο σαν έναν χώρο στον οποίο προσελκύονται επιχειρήσεις. Η επιχειρηματικότητα
είναι το κλειδί και ο ιδιωτικός τομέας για την ευημερία και την ανάπτυξη όπως το βλέπουμε στην περιφέρεια. Άλλωστε, από την αρχή έχουμε πει ότι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η προσέλκυση επενδύσεων είναι ένας, κατά την άποψή μου, ο κύριος πυλώνας της πολιτικής μας. Με την λογική αυτή δουλεύουμε μαζί με τους παραγωγικούς φορείς προκειμένου να προσελκύσουμε με κάθε τρόπο επενδύσεις στην Πελοπόννησο. Με επίκεντρο την ανάπτυξη των κλάδων θα πραγματοποιηθούν οι μερίδες με σύγχρονη θεματολογία που αφορά τους επισκέπτες της έκθεσης. Εγώ συμπληρώνοντας, να μεταφέρω και τους χαιρετισμούς του Προέδρου του κ. Λουζιώτη, του Προέδρου του Μελητηρίου Κορινθίας, αλλά και με τη δική μου ιδιότητα και από σαν Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, να πω δύο κουβέντες παραπάνω από αυτές που είπε ο κ. Λαμπρόπουλος και που εκφράζει πλήρως την θέση και τις απόψεις της νέας Περιφερειακής Αρχής, του ίδιου Περιφερειάρχη και άλλο, αλλά και όλων των συμβούλων και των συνεργατών. Ένα δείγμα είναι και η θέση που κατέχω και που με τίμησε ο κύριος Περιφερειάρχης να έχω του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας με κύρια αρμοδιότητα τη συνεργασία και την υποβολή μου και την αρρωγή στα επιμελητήρια. Αυτό καταδεικνύει κατά πόσο θέλει να μεγαλώσει την συνεργασία και τη σύμπληξη με τα επιμελητήρια ώστε κέρδος να έχουν οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες γενικά στην Πελοπόννησο. Σε μια Πελοπόννησο που η ανάπτυξη έχει αργήσει να έρθει παρόλες τις προσπάθειες των επιμελητηρίων και της Περιφερειακής Αρχής. Υπάρχουν δείγματα μεγάλα τα οποία έρχονται και πρέπει εμείς από τις θέσεις ευθύνης που υπηρετούμε να δώσουμε όλα εκείνα τα εργαλεία ώστε να διευκολύνουμε την προσέλκυση επενδυτών. Με λίγα λόγια έχουμε τη Μεγαλόπολη με το ΣΔΑΜ 420 εκατομμύρια μέχρι το 29. Έχουμε το νέο ΕΣΠΑ, άλλα 350 εκατομμύρια με προγράμματα για τους επιχειρηματίες. Άρα λοιπόν είναι σε εμάς στο χέρι μας να κάνουμε τις προϋποθέσεις ο καθένας από την πλευρά του, ώστε να κάνουμε ένα ελκυστικό περιβάλλον για προσέλκυση των επιχειρηματιών. Ήδη προχθές έγινε μια συνέντευξη και εδώ και το Επιμελητήριο Αρκαδίας και η Περιφερειακή Αρχή, αλλά και στην Αθήνα με τον Πρωθυπουργό, για τις φαρμακοβιομηχανίες. Κοντά στις φαρμακοβιομηχανίες που έρχονται στην Τρίπολη, θα πρέπει να στηθούν και άλλες επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργήσουν ένα μπουκέτο επιχειρήσεων που θα βοηθήσουν στην κυκλική οικονομία. Με αυτά τα λίγα λόγια και με την πλήρη συνεργασία που θα έχουμε με τα επιμελητήρια, όχι μόνο στην έκθεση που έχει καταστεί ορισμός, αποτελεί ορισμό πλέον της επιχειρηματικότητας στην Πελοπόννησο. Είπε ο Πρόεδρος πριν ότι περισσότερο βοηθάμε τους μικρούς επιχειρηματίες, τις μικρές επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες που βρίσκονται στην Πελοπόννησο. Παρόλο που η Expo έχει καθιερωθεί τα τελευταία 8 χρόνια πανελλαδικά σαν μια μεγάλη έκθεση, θα πρέπει να τη στηρίξουμε. Τη στηρίζει η Περιφέρεια, τη στηρίζουν οι Δήμοι, τη στηρίζουν τα επιμελητήρια. Τη στηρίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, εμείς πρέπει να την καθιερώσουμε όπως γίνεται κάθε χρόνο ακόμα πιο δυνατή με τα καινούργια εργαλεία και έχουμε κάνει και μια κουβέντα με τα επιμελητήρια ώστε να πέρα από τον πρωτογενή τομέα και τις επιχειρήσεις που έρχονται με τα νέα συστήματα καινοτομίας και έρευνας του χρόνου να έχουμε και άλλες δραστηριότητες στην έκθεση. Και με την αρρωγή της Περιφέρειας, κύριε Λαμπρόπουλε και κύριε Πτωχέ, που τον εκπροσωπείς, και με όλους μας, να βοηθήσουμε τα επιμελητήρια για τις επιχειρήσεις που έχουν τόσο πολύ ανάγκη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Εύχομαι καλή επιτυχία, που είμαι σίγουρος, ήδη είπες Πρόεδρε πόσες επιχειρήσεις, και να συνεχίσουμε να είμαστε αρρωγοί στην ανάπτυξη και στην επιχειρηματικότητα της Πελοποννήσου. Τέλος, η θεματολογία της έκθεσης εμπλουτίζεται με ειδικά αφιερώματα και εκδηλώσεις στον τουρισμό, τον αγροτουρισμό και τον αγροδιατροφικό τομέα. Τα επιμελητήρια της Πελοποννήσου ενώνουμε τις δυνάμεις μας με στόχο την διοργάνωση και φέτος της έκθεσης Πελοπόννησος Expo. Οι επιχειρήσεις της Πελοποννήσου συνεχίζουν να παράγουν αδιάκοπα, να καινοτομούν και να δημιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες που προσθέτουν αξία και διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Η Expo Πελοπόννησος έχει πλέον καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού ως μία από τις καλύτερες εκθέσεις επαγγελματιών και επιχειρήσεων στη χώρα μας. Καλούμε όλους τους Πελοποννήσους και μη να επισκεφτούν την έκθεση από την Τετάρτη
14 έως την Κυριακή 14 Τετάρτου, για να δουν, να γευτούν, να δοκιμάσουν, να αγοράσουν και να έρθουν σε επαφή με άλλους επαγγελματίες και επιχειρήσεις και να γνωρίσουν εξαιρετικά προϊόντα και χρήσιμες υπηρεσίες. Είμαστε για 8η συνεχή χρονιά εδώ, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις μας, στηρίζουμε τα προϊόντα της Πελοποννήσου. Πιστεύω ότι δίνουμε τη δυνατότητα σε και πιο μικρούς, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος, συνάδελφος, επιχειρήσεις να βρεθούν σε εκθέσεις κοντά σε ανθρώπους που μπορούν να αγοράσουν. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, θεωρώ ότι η έκθεση πλέον Πελοποννήσου Expo έχει καθιερωθεί και ότι βρισκόμαστε εδώ όχι για την Πελοπόννησο Expo 24, απλώς να συζητήσουμε πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη την Πελοπόννησο Expo 25. Τα επίσημα και είναι σε 7 ευρώ, όπως είπε και ο πρόεδρος. Σε αυτή την έκθεση συμμετέχουν πάνω από 160 εκθέτες από όλη την Ελλάδα. Με το μεγάλο βάρος από την Αρκαδία, που πραγματικά έχουν κάνει μια δουλειά με τον πρόεδρο, τον κ. Γιάννη Τροπή, να έχουμε πάρα πολύ καλές συμμετοχές από πολλές επιχειρήσεις Αρκαδίας, από πολλές δυνατές επιχειρήσεις Αρκαδίας. Όλα τα επιμελητήρια έχουν στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Καθένας, το κάθε επιμελητήριο με τη δυνατότητα που έχει. Και τους ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν σε αυτήν για μια ακόμα φορά, για αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση. Θέλω να σας πω ότι η Τρίπολη μπορεί να είναι μία από τις καλύτερες περιφερειακές εκθέσεις. Η Αρκαδία, στην Αρκαδία, στο κέντρο της Πελοποννήσου, το Πελοπόννησος Expo γίνεται μία από τις καλύτερες περιφερειακές εκθέσεις, να μην πω η καλύτερη, γιατί θα είμαι υπερβολικός, γιατί πάντα υπάρχει το καλύτερο. Θέλω να σας πω ότι η έκθεση αυτή, στο σημείο αυτό που γίνεται, είναι πολύ εύκολα προσβάσιμα από την Κορινθία, από την Αργολίδα, από την Λακωνία, από την Μεσσηνία, καθώς επίσης και από τους υπόλοιπους νομούς της ευρύτερης της γεωγραφικής Πελοποννήσου, από την Αχαΐα και την Ηλία, σίγουρα για την Αθήνα είναι πλέον τόσο κοντά, που είναι μια μισή ώρα με το αυτοκίνητο, μπορεί οποιοδήποτε να έρθει.